κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στο ενεργειακό θρίλερ που μένεται με το φυσικό αέριο, μετά το κλείσιμο της Τρόφιγγας προς την Πολωνία και τη Βουλγαρία από τη Ρωσία, θα αναζητήσει η Ελλάδα στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας την ερχόμενη Δευτέρα. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε το έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο θα γίνει τη Δευτέρα μεθαύριο. Εκεί εμείς θα θέσουμε το θέμα της πληρωμής, ότι επιτέλους θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. Από τη μια και από την άλλη θα πρέπει να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Η κυβέρνηση διαμηνεί πως η Ελλάδα θα παραμείνει ενεργειακά ασφαλής. Ξεκαθαρίζει πως πλήρωνε και θα πληρώνει σε ευρώ και χαρακτηρίζει το θέμα τεχνικό, ενώ προετοιμάζεται την ίδια στιγμή για τα χειρότερα, αυξάνοντας την εξόρυξη λιγνίτη, ενισχύοντας τη Ρεβιθούσα με νέα πλωτή δεξαμενή, ενώ 4 μονάδες ηλεκτροπαραγωγής είναι έτοιμες να λειτουργήσουν με ντίζελ. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση. Άρα, προετοιμάζεται για το χειρότερο. Θεωρώ όμως ότι επειδή είναι ένα τεχνικό ζήτημα, θα γίνουν οι κατάλληλες διαβουλεύσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα βρεθεί λύση. Οι κρίσιμες πληρωμές των ελληνικών εταιριών προς την Gazprom έρχονται το 3ο δεκαήμερο του Μαΐου. Και μέχρι τότε θα έχουν προηγηθεί πληρωμές μεγάλων χωρών, όπως της Γερμανίας, με αποτέλεσμα να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η κορύφωση του ενεργειακού πολέμου βάζει σε νέες περιπέτειες και τους προϋπολογισμούς, καθώς απειλεί να εκτοξεύσει το κόστος της ενέργειας σε νέα υψηλά, σε μια εποχή που οι λογαριασμοί καίνε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλεξής Τσίπρας επισκέφθηκε σήμερα το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας και χαρακτήρισε παράλογη και παράνομη την ρήτρα αναπροσαρμογής. Αύριο θα πάρουμε πρωτοβουλία, καταθέτοντας νομοθετική τροπολογία, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να μην πληρώσουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής μέχρι ότου κριθεί η νομιμότητά της στα ελληνικά δικαστήρια. Και καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει να σφυρίζει αδιάφορα και όλα τα κόμματα να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία. Όπως πικρά κατάλαβαν, όσοι την περίοδο των μνημονίων εξαπατήθηκαν από τον κύριο Τσίπρα και τα διάφορα κινήματα δορυφόρους του, σαν το αλίστου μνήμης δεν πληρώνω. Τα εύκολα λόγια και οι υποσχέσεις για μαγικές λύσεις επιδεινώνουν τα προβλήματα, δεν τα λύνουν ποτέ. Να επιβληθεί πλαφόν στα τιμολόγια ρεύματος άμεσα. Οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας να σταματήσουν να καλύπτουν την εσχροκέρδεια και να στηρίξουν την πρότασή μας. Άμεση παρέμβαση για τον έλεγχο των τιμών που διαμορφώνονται στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ζητούν με νέα επιστολή τους προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και οι βιομηχανοί. Μέσω της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενες συνθήκες χειραγώγησης των τιμών στην χονδρεμπορική αγορά.